Κυψέλη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 με την επωνυμία τότε Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λέσβου. Τότε στεγαζόμασταν σε τρεις ανεξάρτητους χώρους στο Μακρύ Γελό. Όμως οι αυξημένες ανάγκες του χώρου, καθώς και το όραμα των ανθρώπων που είχαν τις τύχες του συλλόγου στα χέρια τους, όπως και η αναγνώριση του επιτελούμενου κοινωνικού έργου που γινόταν από το κέντρο μας, οδήγησαν την μετεγκατάστασή μας στο νέο μας κέντρο, που είναι Δικελή 4. Εδώ θέλω να πω στη συμπολίτησά μας, κυρία Ειρήνη Χωριατέλη, που μας παραχώρησε το οικόπεδο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς αυτόν τον χώρο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το κτίριο αυτό που κάναμε. Επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μας που βοήθησαν με το οικονομικά, με τον τηλεμαραθώνιο που έγινε το 2007 από Κυψέλη. Μέχρι και πριν λίγες μήνες είχαμε επιστοποίηση για πρωτοβάθμια. Τώρα έχουμε επιστοποίηση δευτεροβάθμια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το χώρο μας, γιατί είμαστε και μόνη οργανωμένη δομή με εξειδικευμένο προσωπικό εδώ στη Μυτιλήνη. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή όλα τα άτομα που τελειώνουν το ειδικό σχολείο και το ΟΕΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάνε. Η μόνη δομή οργανωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό είναι μόνο η Κυψέλη. Και εδώ οφείλω να πω ότι χάρη σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μπορούμε να έχουμε αυτό το προσωπικό. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε όλες αυτές τις ειδικότητες. Εδώ πραγματοποιούνται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Οι ατομικές συνεδρίες εστιάζουν στις ανάγκες που έχει το κάθε παιδί. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του και γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό επιτυχάνεται μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, είτε στον υπολογιστή είτε κάποιο παζλ, αλλά και μέσα από την ατομική συμβουλευτική, δηλαδή συζητάμε τι απασχολεί το παιδί. Στις ομαδικές συνεδρίες γίνονται κάποιες ομάδες με βάση τη λειτουργικότητα των παιδιών και είτε δείχνουμε κάποιο βίντεο και το συζητάμε, είτε κάποιο παιχνίδι, είτε κάποιο επιτραπέζιο, όπου στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων, το οποίο αυτό συνεισφέρει και στην ομαλότερη κοινωνική ένταξη των ατόμων. Υπηρεσίες λόγου και επικοινωνίας. Τα παιδιά εδώ παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, είτε είναι λεκτική είτε είναι μη λεκτική. Επομένως, βοηθάω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, βοηθάω και στο κομμάτι της έκφρασης, της κατανόησης, που τα παιδιά αυτά εννοείται αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Στόχος μας λοιπόν είναι να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να συμμετέχουν στο σύνολο όλους, να μπορούν να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα άτομα και να μην είναι αποκομμένα από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Εδώ είμαστε στο χώρο που γίνονται φυσικοθεραπείες με τα παιδιά. Προσπαθούμε με την φυσικοθεραπεία να ασχοληθούμε, να βελτιώσουμε την κινητικότητα των παιδιών, να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα. Κάνουμε διάφορες ασκήσεις για να βελτιώσουμε τη βάδισή τους, την ισορροπία τους, τη μυϊκή τους δύναμη. Και ο στόχος μας, όπως σας είπα, είναι να γίνουν τα παιδιά όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα. Ως ειδική παιδαγωγός, στόχος είναι να αναπτύξω τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο των παιδιών, στο βαθμό που μπορεί το κάθε παιδί ανάλογα με το νοητικό του δυναμικό. Εδώ ένας κοινωνικός λειτουργός ασχεί κοινωνική εργασία με άτομα, με οικογένεια και με κοινότητα, γιατί χρειάζεται να έχουμε μια ολόπλευρη υποστήριξη των ατόμων που έρχονται σαν ωφελούμενοι στο κέντρο. Άρα εκτός από τις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες που κάνουμε με τα ίδια άτομα, κάνουμε και ομάδες γονέων για την υποστήριξη και των οικογένειών τους. Και εκτός από όλες τις δραστηριότητες που κάνουν όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, η σημαντικότερη φιλοσοφία που έχει η Κυψέλη είναι οι δραστηριότητες που κάνουμε εκτός του χώρου μας, που έχουν να κάνουν αρχικά με την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για το τι είναι αναπηρία και πώς πρέπει να φερθούμε σε ένα άτομο με αναπηρία, αλλά και για την πιο ομαλή ένταξη των ατόμων μέσα στην κοινότητα. Είτε αυτό είναι εργασία, είτε είναι δημόσιες υπηρεσίες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είμαστε η γέφυρα των ατόμων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και εκεί βοηθάει πάρα πολύ ο κοινωνικός λειτουργός. Αλλά και με τις δραστηριότητες
τους που κάνουμε εκθέσεις, μπαζάρ, εκδρομές, είναι να συνδυαστούν, δηλαδή να γίνονται από κοινού εκδηλώσεις μαζί με την κοινότητα και τα άτομα με αναπηρία. Ενώ στο πρόγραμμα έχουμε 15 ωφελούμενους, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στο κέντρο μας και στην παροχή υπηρεσιών που προσφέρει σε 37 άτομα, όχι μόνο από τη Μυτιλίνια και από τα γύρω χωριά, δίνουμε τη δυνατότητα ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα χωριά, όπως είναι Δάφια, Αγιάσο, Γέρα, να έρχονται έστω μία και δύο φορές την εβδομάδα και μάλιστα πηγαίνουμε με δικό μας μέσο, με το πουλμανάκι το δικό μας και τα φέρνουμε τα παιδιά και μετά τα επιστρέφουμε πάλι στο χώρο τους. Η βασική στόχη του κέντρου μας είναι η οργάνωση όλων των ΑΜΕΑ, η μελέτη, η προβολή και η επίλυση των θεμάτων που τους απασχολούν, η προαγωγή των θεμάτων και των δικαιωμάτων τους, η δημιουργία ενός ασφαλού πλαίσιου υποδοχής και εμπιστοσύνης αυτών των ατόμων, επίσης η ενίσχυση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η κοινωνική τους ένδειξη και η διασύνδεσή τους με την κοινότητα, η αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και η εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων που να ενισχύουν τις δυνατότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να ενισχύουν τις δυνατότητες και ικανότητές τους. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης είναι και το πρόγραμμα των κατασκευών που κάνουν και προσπαθούμε και με αυτά τα έσοδα να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας. Εδώ στο κέντρο μας από τις 8 μέχρι και τις 4 είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε, είτε θέλει να πάρει για το σπίτι του, είτε θέλει να πάρει για δωράκι, θα βρει ό,τι και να θέλει και είμαστε διατεθειμένοι ό,τι θέλει να το φτιάξουμε, δηλαδή και μια εικόνα σε έναν Άγιο που θέλει ή ένα ημερολόγιο διαφορετικό, πάλι θα τον εξυπηρετήσουμε. Το κέντρο μας είναι μεικτό κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για ΑΜΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι φιλοξενούμε όλες τις αναπηρίες, είτε είναι κινητικές σωματικές αναπηρίες, είτε είναι νοητικές γνωστικές αναπηρίες, είτε είναι αισθητηριακές αναπηρίες. Οι ηλικίες που φιλοξενούμε τα άτομα είναι από 18 μέχρι και 67 ετών. Επίσης, σε διαστήματα που είναι κλειστά τα σχολεία, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα και θερινή περίοδο, έρχονται και τα παιδιά των σχολείων. Δηλαδή δίνουμε τη δυνατότητα και σε αυτά τα παιδιά. Θέλω να πω επίσης ότι σε αντίστοιχα κέντρα που υπάρχουν, κέντρα διημέρευσης, όσα άτομα είναι οι ωφελούμενοι τους στο πρόγραμμα, τόσα άτομα φιλοξενούν στο κέντρο. Εμάς η διαφορά μας είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερα άτομα, δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν άνθρωπο.